θέλω να σας ρωτήσω ευθύς εξ αρχής αυτό που είναι ερώτημα στα χείλη όλων των πολιτών. Τελικά, κερδίσαμε, χάσαμε, κάναμε έναν έντιμο συμβιβασμό ή κάναμε αναγκαστικά μια μεγάλη υποχώρηση? Κάναμε μια διαπραγμάτευση. Αυτό είναι δεδομένο. Το έχουμε καταλάβει όλοι. Η οποία όμως ήταν διαπραγμάτευση. Διότι οι Έλληνες είχαν να δουν 5 χρόνια διαπραγμάτευση. Οι Έλληνες βλέπανε από Γιώργο Παπανδρέου μέχρι Αντώνη Σαμαρά με ενδιάμεσους Παπαδήμα και Βενιζέλο να λένε ναι, ναι, μάλιστα, 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 ό,τι θέλετε βεβαίως περάστε. Εδώ εμείς κάναμε διαπραγμάτευση. Κάνει διαπραγμάτευση και μας άκουσε και η Ευρώπη. Για πρώτη φορά η Ευρώπη άκουσε τη φωνή της Ελλάδας. Και δεν την άκουσε μόνο η Ευρώπη, αλλά την άκουσαν και έξω από τα χωρικά έδρα της Ευρώπης. Είδατε ότι είχαμε και 2 παρεμβάσεις και της Ουάσιγκτον στα θέματα που αφορούσαν ανάπτυξη και λιτότητα στην Ελλάδα. Και πάνω απ' όλα είχαμε τη δυνατότητα του να θέσουμε πάνω στο τραπέζι όσα είχαμε υποσχεθεί και τα 2 τα κόμματα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ από την ΕΚ Θεσσαλονίκης, αλλά και ανεξάρτητα Έλληνες με τις πάγιες θέσεις τους. Και τι ήταν αυτό? Ότι τέρμα τα μέτρα λιτότητας. Και αυτό κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει, γιατί μπήκε μέσα στην συμφωνία της Παρασκευής, στο πρώτο κείμενο, και επιβεβαιώθηκε χθες περίτρανα. Και βεβαίως μπήκανε και θέματα που έχουν να κάνουν και με την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Όπως βεβαίως μπήκανε και θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα όσα ήδη έχουν εξαγγελθεί, παράδειγμα οι 100 δόσεις στα κόκκινα δάνεια. Ναι, είμαστε σαφώς κερδισμένοι, αλλά σε μια διαπραγμάτευση δεν λες αν κέρδισες ή αν έχασες, λες ότι κατάφερα και πήρα τα περισσότερα που θα μπορούσα να πάρω σε μια διαπραγμάτευση. Και δηλαδή δεν είναι δυνατόν όταν παλεύεις με το 100% πάνω στο τραπέζι που το βάλαν και οι δύο πλευρές. Και η πλευρά της Ευρώπης, αλλά βεβαίως με κύριο άξονα τη Γερμανία, αλλά και εμείς όταν σηκώνεσαι να λες στον άλλον εσύ έχασες ή εγώ κέρδισα. Όχι. Και οι δύο έχουν κερδίσει και οι δύο μπορεί κάτι να έχουν χάσει. Αυτό δεν είναι λογικό? Κύριε Φιμπουργέ, πείτε μου κάτι. Πού κατά τη γνώμη σας, γιατί είναι 4 μήνες, πού κατά τη γνώμη σας θα κριθεί στην πράξη, γιατί πίσω από συμφωνίες και λόγια και αναλύσεις, καλή μας το λέει, αλλά πού θα κριθεί? Φερρυπίν, ρωτάω εγώ τώρα, έτσι καλόπιστα. Δεν θα κριθεί αν τα πρώτα νομοθετήματά σας είναι υπέρ της ανακούφισης των πολιτών που ήταν σημαία και κορώνα και των δύο κομμάτων προεκλογικά? Αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Οικονομικών οι τεχνοκράτες του Υπουργείου επεξεργάζονται το νομοσχέδιο για τις 100 δόσεις. Και στο Υπουργείο Ανάπτυξης επεξεργάζονται το νομοσχέδιο για τα κόκκινα δάνεια και την προστασία της πρώτης κατοικίας. Που και αυτό ρητά αναφέρεται μέσα στην περίφημη επιστολή Βαρουφάκη. Και οι τράπεζες είναι διατεθειμένες και εδώ να βοηθήσουν στο θέμα των κόκκινων δανείων, γιατί βλέπουν ότι η κατάσταση πλέον είναι αδιέξοδη. Άρα αυτό που υποσχεθήκαμε, ναι, συνεχίζει. Όπως επίσης, έγκυμα ο Πρωθυπουργός ο κ. Αλέξης Τσίπρας είχε πει στη Βουλή ότι το 751 θα γίνει μέσα σε ένα βάθος χρόνου μέχρι και το 16. Και πάνω σε αυτή την λογική προχωράμε. Η 13η σύνταξη? Θα δοθεί οπωσδήποτε τέλος του χρόνου. Θα δοθεί? Θα δοθεί οπωσδήποτε, επαναλαμβάνω, τέλος του χρόνου. Ρωτάω τον Υφυπουργό Επικρατείας που έχει πλήρη εικόνα το πώς λειτουργούν όλα τα Υπουργεία. Δεν ρωτάω ένα τυχαίο πρόσωπο. Και θα σας πω, διότι βεβαίως η άλλη πλευρά σου λέει, ωραία, δώσ' το. Με προλάβατε. Όμως θα πρέπει να μου δώσει και το ισοδύναμο. Ναι. Και το ισοδύναμο έχουν καταλάβει πάρα πολύ καλά και αυτό είναι το μεγάλο σύν που έχουμε και είναι κάτι για το οποίο μιλάνε επιτέλους οι Ευρωπαίοι εταίροι μας. Είναι η άμεση πάταξη της φοροδιαφυγής. Επειδή βαρεθήκανε τόσα χρόνια να ακούνε Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ότι εμείς θα πατάξουμε τη φοροδιαφυγή, και βλέπανε ότι δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να προσφέρουν ασυλία και να προσφέρουν ατιμωρησία σε όλους εκείνους οι οποίοι κάναν τα μύρια όσα μέσα από λίστες Λαγκάρντ, λίστα Λίχτενστάιν, λίστα Λονδίνου, λίστα Siemens, λαθρεμπόριο πετρελαίου, παραεμπόριο, λαθρέα καπνά. Αυτά τελειώσανε. Ο κύριος Νικολούδης, ο αρμόδιος υπουργός, έχει ήδη πάρει τόσο έτσι ζεστά την υπόθεση, όπου σε λίγο θα δείτε ποιοι θα φορέσουν τα βραχιολάκια. Οπα. Μέχρι τώρα βλέπαμε... Θα έχουμε εξελίξεις δηλαδή άμεσα? Το άμεσα σχετικό σε σχέση και με το πώς πρέπει να κάνεις, ναι, έρευνα, στην οποία εμπλέκεται ένας ΔΟΕ, ένας ΔΟΕ όμως απαλλαγμένο
από πολιτικά καπελώματα. Το ΣΔΟΕ θα προχωρά και το ΣΔΟΕ θα αποδίδει απευθείας τον λογαριασμό και όχι μέσω εφορίας. Γίνονται σημαντικά πράγματα, κύριε Σαχίνη. Κύριε Κουίκ, επειδή ξέρω... Δηλαδή μέχρι τώρα βλέπαμε τον εμποράκο των 5.000 να τον ταλαιπωρούν και να τον πηγαίνουν με τα βραχιολάκια. Βλέπαμε επιχειρηματίες και μου λέτε για την Κρήτη. Πόσοι επιχειρηματίες στην Κρήτη δεν βρέθηκαν κρεμασμένοι στο στάβλο, στις αποθήκες, σωστό, μέσα στο σπίτι τους. Τελειώσαν αυτά. Τώρα ήρθε η ώρα πραγματικά να αποδώσουν εκείνοι που πρέπει να αποδώσουν. Και θα αποδώσουν. Για να μόνο μου πει από όμως... τη λίστα Λαγκάρτ, ναι, οι Ισπανοί μόνο από τη λίστα Λαγκάρτ βγάλανε 7 δις. 7 δις. Για να μου και πει όμως ο πολιτικός Τέρενς Κουίκ που είναι ένα βαθύτατα... Οι προστάτες, οι νονοί τους και προστάτες έχουν μπει οριστικά όχι απλώς στην αντιπολίτευση αλλά στο χρονοτούλεπο της ιστορίας. Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, πολιτικά θέλω να μου πείτε καταρχήν. Να, και είναι και θέμα της επικαιρότητας. Σήμερα έχουμε το ειδικό δικαστήριο για τον Γιώργο Παπακοσταντίνου. Πριν από λίγο δήλωσε και ο ίδιος αθώος για τις κατηγορίες που του προσάπτονται. Το ερώτημα είναι, είναι μόνο ο Γιώργος Παπακοσταντίνου? Θυμάμαι δικές σας ρίσεις για αυτή την περίφημη λίστα Λαγκάρτ. Η λίστα Λαγκάρτ είχε φυλαχθεί με ιδιαίτερη σπουδή μέσα στο σιτάρι Βενιζέλου. Εγώ φρονώ ότι έχει και εκείνος τις ευθύνες του. Και ταυτόχρονα ο κύριος Βενιζέλος είχε την αμέριστη προστασία από, από το κόμμα Σαμαρά. Δεν λέω το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν θα ταυτίσω τη Νέα Δημοκρατία με τον Αντώνη Σαμαρά. Από το κόμμα Σαμαρά ή αυτό που ήθελε να καταντήσει την Νέα Δημοκρατία ο Αντώνης Σαμαράς. Κύριε Υπουργέ, έχω εδώ πολίτες που σας στέλνουν την καλημέρα του. Ναι. Λένε, θέλω να το ακούσετε αυτό, εμείς αυτό που ζητάμε από την κυβέρνηση είναι να μας λέει ομά την αλήθεια, ακόμη και εκεί που δεν τα καταφέρνει, και να μην οροποιεί όπως οι προηγούμενοι. Φερρυπίν, ο κύριος Κουίκ ήταν διαπρίσιος κήρυκας της κατάργησης επιτροπίας της Τρόικας των μνημονίων της Δανειακής. Αυτά τώρα προς το παρόν πάνε στην άκρη. Όχι, όχι. Τρόικα καταρχήν δεν υπάρχει. Υπάρχουν θεσμοί, το ίδιο πράγμα. Πλέον, με συγχωρείτε πολύ, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι θεσμός. Τι να κάνουμε. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι θεσμός. Οι έλεγχοι θα γίνονται μέσα, μέσα στην συνεννόηση την οποία κάνουν η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ελλάδα, αλλά θα γίνονται μέσα από τα πλαίσια των θεσμών, μέσα δηλαδή από τα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και δεν θα μου έρχονται τρεις χαρτογιακάδες στην Ελλάδα τύπου Τόμψεν και Μόσκιου και ποιος άλλος είναι, οι οποίοι θα καλοπερνάνε στον 11ο όροφο του Χίλτον και θα μπαίνουν μέσα εν είδη απεικιοκράτη μέσα στα Υπουργεία τα ελληνικά. Αυτό τελείωσε, τέρμα. Όπως αποδίδουμε λογαριασμό για τα προγράμματα ΕΣΠΑ, ναι, γιατί και το ΕΣΠΑ είναι λεφτά που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, mm-hmm, και αποδίδουμε λογαριασμό και λέμε αυτά ξοδέψαμε έτσι, γιατί άμα δεν αποδώσουμε λογαριασμό στην πρόοδο ενός έργου δεν παίρνουμε το παρακάτω κονδύλι για να προχωρήσουμε το ΕΣΠΑ. Αυτό ισχύει και τώρα. Σε ό,τι αφορά την Δανειακή Σύμβαση, εμείς επαναλαμβάνουμε ότι αναγνωρίζουμε το κεφάλαιο που έχουμε πάρει, αλλά αμφισβητούμε τους στόχους. Εξού και η πρόεδρος της Βουλής, χθες η κυρία Κωνσταντοπούλου, εξήγηλε ότι θα υπάρξει επιτροπή για τον έλεγχο, για τον λογιστικό έλεγχο του χρέους. Αυτό δεν είναι μέσα στις πάγιες υποσχέσεις των ΑΝΕΛ. Ναι, αλλά οι ΑΝΕΛ λέγανε και για κατάργηση μιας επέσχυντης Δανειακής Σύμβασης προεκλογικά, η οποία θίγει την εθνική κυριαρχία. Όχι. Όχι, 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 όχι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να ξέρουμε τι λέγανε οι ΑΝΕΛ. Και νομίζω το ξέρω καλύτερα από όλους. Οι ΑΝΕΛ λέγαμε ότι θα ζητήσουμε λογιστικό έλεγχο του χρέους, ναι, για να δούμε τι είναι όλη εκείνη, όλος εκείνος ο πόλεμος των τόκων που είχε επιβληθεί. Το είδε χθες και πονίδιστο χρέος, αυτό είναι. Και από εκεί και πέρα είχαμε πει ότι το κεφάλαιο βεβαίως το αναγνωρίζουμε για να συνεννοηθούμε και πώς θα το αποπληρώσουμε. Κύριε Κουίκ, δεν είχατε πει για το αγγλικό δίκαιο και για το αγγλικό δίκαιο ότι είναι εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας και τα δικαστήρια του Λουξεμβούργου. Αυτά υπάρχουν όμως, όπως ξέρετε. Έστω για 4 μήνες υπάρχουν όμως. Κύριε Σαχίνη, εσείς 4 χρόνια που μας ταλαιπωρούσε μια ολόκληρη κυβέρνηση, έτσι 4 χρόνια δεν δίνει το περιθώριο των 4 μηνών σε μια κυβέρνηση. Δεν είπα αυτό. Όχι, δεν είπα αυτό. Εγώ δεν είπα αυτό. Προς το μακρά. Όχι, με συγχωρείτε πολύ. Λένε οι πολίτες εδώ ότι γιατί να μην μπει η κυβέρνηση, ότι παιδιά, κοιτάξτε. Εδώ στα πλαίσια της πιστωτικής ασφυξίας, αυτά που καταφέραμε, πάλι καλά να λέμε. Και πάμε στο τετράμινο αυτό να σας αποδείξουμε στην πράξη πώς βήμα-βήμα εμείς θα αναστείλουμε όλα αυτά που 5 χρόνια τώρα έχουν κατακριμνήσει το λαό. Αυτό σας λέει ο κόσμος, δεν σας λέει κάτι υπερβολικό. Και αυτό εμείς κάνουμε.
Αλλά να σας πω κάτι, παίζουν σημαντικό και πρωτεύοντα ρόλο και η συμπεριφορά των μέσων ενημέρωσης. Όταν υπάρχουν οι προσκυνημένοι και τα παπάκια και τα παπαγαλάκια τα οποία βγαίνουν ντουντούκα της, του συστήματος Σαμαροβενιζέλου, ντουντούκες. Ντουντούκες. Λοιπόν, προχθές δεν θυμάμαι σε ποιο νομό ήμουν περιοδία και μου κάναν την ερώτηση για τον Brexit. Και απάντησα. Πώς το θυμηθήκατε ξαφνικά όταν το Brexit έχει διαγραφεί από το λεξιλόγιο όλων Ευρωπαίων, Αμερικάνων, διεθνών οικονομολόγων. Άρα κάποιοι θέλουν σκόπιμα να συντηρούν μια κατάσταση. Να σας πω κάτι. Ας το πάρει χαμπάρι το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά και του Ευάγγελου Βενιζέλου. Ας το πάρουν χαμπάρι. Ότι θα κάνουν 4 χρόνια για να αντιληφθούν ότι είναι στην αντιπολίτευση προφανώς. Και την επόμενη φορά σε επόμενες εκλογές θα πάμε με πολύ ψηλά το κεφάλι για να διεκδικήσουμε πάλι την ψήφο του ελληνικού λαού. Γιατί θα έχουμε κάνει στο ακέραιο αυτά τα οποία υποσχεθήκαμε. Αλλά αν νομίζουν όλοι ότι μπορεί να τα κάνουμε μέσα ένα μήνα, τότε λυπάμαι. Αλλά κάποιο χάσει και να είσαι τη πραγματικότητα. Όχι βέβαια. Φαντάζομαι ότι λοιπόν αυτό το απευθύνεται προς την αντιπολίτευση, η οποία από χθες βγήκε να κουνάει το δάχτυλο. Αλλά πείτε μου, κύριε Κουγκ, γιατί είστε βαθιά πολιτικό πρόσωπο. Στο σπίτι του κρεμασμένου, εγώ του απαντώ, δεν μιλάνε για σκηνή. Και τουλάχιστον εκείνοι έχουν στις πλάτες τους πολλά σκηνιά από τα οποία κρεμάστηκαν Έλληνες στα 4 χρόνια της κυβέρνησής τους. Πείτε μου κύριε Κουίκ, επαναλαμβάνω, είστε βαθιά πολιτικό άτομο. Είναι προφανές ότι απ' έξω δεν παίξαν παλαμάκια που είδαν μια τέτοια κυβέρνηση, ούτε ότι για πρώτη φορά αντιληφθήκαν ότι γινόταν διαπραγμάτευση. Αυτό το κατάλαβε και ο κόσμος. Καθημερινά τι γινόταν. Το ερώτημα είναι, όταν ο κύριος Ντάιζεμπλουμ μετά από αυτή τη συμφωνία μέσω διαπραγμάτευσης λέει μετά το τετράμινο η χρηματοδότηση στο ελληνικό δημόσιο, και εμείς ακούμε τους δικούς μας υπουργούς να λένε, και ο κύριος Βαρουφάκης το είπε χθες το βράδυ, ότι έχουμε ένα θέμα αυτή τη στιγμή δημοσιονομικά σε σχέση με τη χρηματοδότηση, δεν σημαίνει ότι επιχειρούν να σφίξουν κι άλλο τη θηλιά πάνω από την Ελλάδα? Μας έχουν δώσει το τετράμινο περιθώριο, και εδώ είναι και το στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε, ναι, ότι οι προτάσεις μας, αλλά και όλα αυτά τα οποία θα δρομολογήσουμε, πράγματι θα φέρουν το δρόμο της ανάπτυξης. Και αυτό είναι απαραίτητο να το κερδίσουμε ως στοίχημα. Διότι πλέον δεν είμαστε η κυβέρνηση που είχαν συνηθίσει να μας στέλνουν ένα email κάντε αυτό. Είμαστε η κυβέρνηση που στέλνουμε και εμείς ένα email και λέει θα κάνουμε εμείς αυτό. Αυτό ας γίνει λοιπόν αντιληπτό, ότι πλέον δουλεύουμε επάνω σε μία βάση αμοιβαίου σεβασμού και συνεννόησης. Γιατί άλλο η συνεννόηση και άλλο η υποταγή. Καλά, είναι προφανές ότι 5 χρόνια χάσαμε την κανονικότητα και δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Συμφωνείτε λοιπόν με την άποψη του κυρίου Σακελαρίδη ότι υπάρχουν περιθώρια να γίνουν παραβάσεις, όχι δεσμευτικές όπως ήταν με την προηγούμενη κυβέρνηση, και ότι η λίστα αφήνει πολλά περιθώρια, το θέμα είναι εμείς πώς θα την εφαρμόσουμε στην πράξη? Δεν πρόκειται να κάνω κανένα σχόλιο, ναι, που αφορά τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης. Διότι θα ήταν άσχημο. Όχι, πολιτικά συμφωνείτε με αυτό το σκεπτικό. Μου είπατε αν συμφωνώ. Ναι. Λοιπόν, επειδή όπως με ρωτήσατε, έτσι απαντώ. Δεν θα κάνω κανένα σχόλιο και δεν θα αμφισβητήσω τα λόγια του εκπροσώπου της κυβέρνησης. Ερώτηση. Έχει περιθώρια, να το θέσω διαφορετικά, η λίστα αυτή στο πώς θα την ερμηνεύουμε εμείς σε κυβερνητικό πεδίο? Κοιτάξτε, μία λίστα μπορεί να ερμηνεύει ο καθένας όπως θέλει. Εμείς θα την ερμηνεύουμε όπως πρέπει να την ερμηνεύουμε, γιατί αυτό που είπε προηγουμένως ο συμπολίτης μας έχει απόλυτο δίκιο, ότι θα πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, και εμείς τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Όπου υπήρξε υποχώρηση από την ελληνική πλευρά είναι εμφανές, όπου κερδίσαμε είναι επίσης εμφανές, ναι, όπως επίσης είναι εμφανές και που υποχώρησαν οι άλλοι και που κέρδισαν οι άλλοι. Δηλαδή επανέρχομαι στην αρχική μου τοποθέτηση, ότι σε μια διαπραγμάτευση είναι άστοχο το να βγαίνει να πανηγύριζε ο ένας ο άλλος τι κέρδισε, τι έχασε. Είναι σαφές ότι προχωράμε, και προχωράμε αντιμετωπίζοντας ανθρωπιστική κρίση, αντιμετωπίζοντας όσο μπορούμε πιο δυνατά την επανένταξη της ελληνικής οικονομίας σε τροχιά ανάπτυξης, και βεβαίως αποφύγαμε τα χειρότερα σε σχέση με τη λίστα Χαρδούβελη. Πραγματικά τα αποφύγαμε τα χειρότερα. Για πείτε το αυτό, γιατί ακούσαμε χθες και τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Βενιζέλο να λένε ότι εδώ υπογράψαν χειρότερα από το Χαρδούβελη. Ακούστε, ναι, ναι, με τους ψεύτες και με τους συστηματίες δημοκόπους και με τους
Δεν έχω κανένα σχόλιο να κάνω. Ξέρετε, σέβομαι και το χρόνο μου. Δηλαδή, το ότι την ώρα πρέπει εγώ να δουλεύω αυτή τη στιγμή, κάθομαι και ασχολούμαι με το τι λένε εκείνοι, μου πάει και πολύ. Ναι, ναι, ότι... πολιτικά ρώτησα εγώ. Γιατί... Ναι, και εγώ ναι. Σας απαντώ πολιτικά ότι θα προτιμώ αυτή τη στιγμή να κλείσω τηλέφωνο και να κάτσω να δουλέψω για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τους αγρότες και για οτιδήποτε άλλο μας αναλογήσει στο Υπουργείο Συντονισμού, από τον ασχολούμαι του με το τι λένε οι άλλοι. Κύριε Υπουργέ. Και να σας πω κάτι. Εγώ παρακαλάω να βγαίνουν συνέχεια οι άλλοι να μιλάνε. Γιατί όσο μιλάει Σαμαράς και Βενιζέλος, τόσο συσπηρώνουν ακόμα περισσότερο τον κόσμο τον δικό μας. Είναι μια άλλη οπτική που δεν την είχα σκεφτεί. Πολύ αλήθεια. Σοβαρή. Πολύ σοβαρή. Ρωτάνε εδώ. Ρέξανε και χάσανε, ας το καταλάβουν. Τι να κάνουμε. Ρωτάει εδώ ο κόσμος, με τον έμφυα είναι οριστικό ότι καταργείται. Νομίζω ότι πιο σαφή διατύπωση από το ότι ο έμφυα θα αντικατασταθεί δεν υπάρχει. Μάλιστα. Τώρα, θέλω και να... θα αντικατασταθεί και επαναλαμβάνω με γνώμονα του να πληρώσουν εκείνοι που πραγματικά έχουν. Τώρα, επειδή είστε συντονιστής, έχετε χαρτοφυλάκιο επικρατείας, θέλω να μας πείτε, κύριε Κουίκ, αν είναι δυνατόν για πρώτη φορά. Έχετε άλλα δύο λεπτά, ναι, ναι. Και έχω δουλειά να κάνω. Θέλω να μου πείτε και να το ακούσει ο κόσμος για πρώτη φορά. Κύριε Σαχίνη, δύο λεπτά σας δίνω, μόνο γιατί έχω δουλειά να κάνω. Λοιπόν, ποιο είναι το σημείο που απρόσμενα διαπιστώσατε στη διαπραγμάτευση αυτή ότι υπάρχει τείχος? Τι είναι αυτό δηλαδή που αλλιώς το ακούγατε και αλλιώς το είδατε στην πράξη? Δεν. Αυτό που διαπίστωσα είναι την πολύ έτσι βίαιη γερμανική επιμονή. Βίαιη γερμανική επιμονή. Στην οποία μπήκε μέσα και ο Ντάισεμπλουμ. Εκείνοι βέβαια κάνουν τη δουλειά τους από τη δική τους την πλευρά. Εμείς κάναμε τη δουλειά μας από τη δική μας την πλευρά. Σημαντικό, επαναλαμβάνω, είναι ότι για πρώτη φορά όμως η Ευρώπη άκουσε μια Ελλάδα να διαπραγματεύεται, να φωνάζει, να αντιστέκεται και να λέει και τη λέξη όχι. Μάλιστα. Πάρα πολύ σημαντικό. Και βέβαια αντιλαμβανόμαστε και σε επίπεδο πολιτικό του τι σημαίνει το να σηκώνει κεφάλι η Ελλάδα. Γιατί αυτό θα το καταλάβει μεθαύριο ο Ραχώη με τους Ποδέμους, παράδειγμα. Τι να κάνουμε. Δεν μπορεί η Ευρώπη να είναι υποταγμένη μέσα σε μια λογική αποκλειστικά και μόνο. Βεβαίως όμως την θέλουμε. Α, και κάτι τελευταίο, πάρα πολύ σημαντικό. Υποσχεθήκαμε ότι οι λύσεις θα βρεθούν μέσα στην Ευρωζώνη. Σωστό. Και οι λύσεις βρέθηκαν μέσα στην Ευρωζώνη. Απλά να υπενθυμίσω ότι οι Έλληνοι εκείνοι οι οποίοι πραγματικά ασκούσαν τρομοκρατία σε επίπεδο κακουργηματικό και στην προεκλογική περίοδο και στην αμέσως μετά, σε βάρος του ελληνικού λαού, μιλώντας για Brexit, λέγοντας ότι την επόμενη μέρα των εκλογών θα αδειάσουν τα ATM, ότι θα γίνει πανικός στα σούπερ μάρκετ. Κάποιοι βουλευτές λέγανε ότι θα μεταναστεύσουν και στο εξωτερικό. Νομίζω ότι ο κόσμος κατάλαβε το ποια είναι η αλήθεια και το πράγματι δουλεύουν για το συμφέρον του ελληνικού λαού. Μέσα στα πλαίσια διαπραγματεύσεων, με κέρδη και με υποχωρήσεις. Είναι λογικό αυτό. Κύριε Υπουργέ, αφού σας ευχαριστήσω, παρακαλώ πολύ, κάνω μια έκκληση. Βοηθήστε μας λίγο σε ένα θέμα που είναι άσχετο από αυτά, αλλά ενδιαφέρει πολύ κόσμο από ό,τι βλέπω εδώ. Είστε και γνώστης του ποδοσφαιρικού χάρτη. Με βάση αυτά που συνέβησαν και επειδή έχετε και εικόνα, ποια είναι η άποψή σας? Πάμε σε μέτρα για να σταματήσει αυτό το έσχος στο ποδόσφαιρο και ενδεχομένως δεν ξεκινάει και πρωτάθλημα του χρόνου αν δεν έχουμε κάμερες και ηλεκτρονικά εισιτήρια? Υπενθυμίζω ότι υπήρξε ένας περίφημος νόμος που είχε φτιάξει ο Γιώργος Ορφανός το 2006, αν θυμάμαι καλά, τον είχε στη Βουλή και ο οποίος εφαρμόστηκε ή κατά το ίμιση ή σε κάποια γήπεδα σχεδόν καθόλου. Είμαι από εκείνους που φωνάζουν και λένε ότι θα πρέπει στο ποδόσφαιρο να εφαρμοστεί η θατσερική λογική. Δηλαδή ακόμα να φτάσουμε στο σημείο να πούμε και σε ομάδες για να συνέλθουν ότι 2-3 χρόνια θα είστε εκτός ευρωπαϊκών θεσμών. Είμαι από εκείνους που πιστεύουν ότι δεν μπορεί να επιβάλλονται ποινές χάδι. Είμαι από εκείνους που πιστεύουν ότι ναι, θα πρέπει η πολιτεία να σηκώσει το ανάστημά της και να πει σε όλους, μικρούς και μεγάλους, και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, διότι είχαμε έκτροπα και στο βόλεϊ τις προάλλες. Στον αγώνα Ολυμπιακού ΠΑΟΚ είχαμε έκτροπα και στο μπάσκετ. Αυτά πρέπει να τελειώσουν. Θα τελειώσουν μόνο εάν αποδείξει το κράτος πυγμή και εφαρμογή των νόμων που η ίδια έχει ψηφίσει. Πιστεύω ότι ο Σταύρος ο Κοντονίδης, υφυπουργός αθλητισμού, θα τα επιβάλλει αυτά. Δεν είναι από τους υπουργούς που μασάνε. Και ξέρετε κάτι, και κανένας από αυτή την κυβέρνηση δεν είναι σε συρτάρια μέσα επιχειρηματιών για να πει κάποιος ότι μπορεί να ρίξουμε νερό στο κρασί μας. Πρέπει. Άκουσα και με πολύ προσοχή
το τι είπε χθες και ο πρόεδρος του ΟΦΗ, άκουσα και το τι είπε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Σημασία έχει όμως ότι κάποια στιγμή θα πρέπει και οι ίδιοι να καταλάβουν ότι πρέπει να μπει και η ελληνική οικογένεια ξανά μέσα στα γήπεδα. Εγώ πραγματικά το πιστεύω αυτό το πράγμα. Και να πηγαίνω στο γήπεδο και να χαίρομαι. Μακάρι, αυτό είναι. Φταίω από όλους. Κλείνοντας, ποιο είναι το μήνυμα που στέλνεται ο Υφυπουργός Επικρατείας στην Κρήτη, στο νοτιότερο άκρο της χώρας και της Ευρώπης? Μάλιστα. Πρώτον, ότι θα πρέπει να μας έχουν εμπιστοσύνη. Όπως είπε και χθες ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας με τον Μίκη Θεοδωράκη, όταν κάνεις βήματα, τα κάνεις και έναν πόλεμο, τα κάνεις με μια στρατηγική μες στο μυαλό σου και με ελιγμούς. Δεν πέφτεις σε παγίδες. Και αυτό ήταν, φαντάζομαι, μια κουβέντα που θα πρέπει να την καταλάβουν πολλοί. Ότι και ελιγμοί χρειάζονται και αποφυγή παγίδων χρειάζεται και λογική σε στρατηγική χρειάζεται. Και εκεί που κάποιοι νομίζουν ότι έχεις υποχωρήσει, μπορεί πίσω από αυτή την εικόνα να έχεις κερδίσει τα επόμενα πολύ σημαντικά δύο βήματα μπροστά. Δεν είναι το ότι παίρνουμε ένα όπλο και αρχίζουμε και τρέχουμε και κάνουμε φόδους. Στην διπλωματία και στην οικονομία δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Από την άλλη πλευρά όμως πρέπει να είναι απόλυτα βέβαιοι ότι θέματα τα οποία είχαν λυγεί στον ελληνικό λαό, αυτά είναι για μας πρώτιστα. Και η ανθρωπιστική κρίση, αλλά και η ανάπτυξη της οικονομίας μας και μάλιστα ξεκινώντας από την μικρομεσαία ραχοκαλιά. Θα γίνουν σημαντικά πράγματα με πρωτοβουλία του Υπουργείου μας και της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου. Απλώς δεν είναι ανακοινώσιμα αυτή τη στιγμή, κύριε Σαχίνη. Κατάλαβα ότι δώσατε προτεραιότητα στις μικρομεσαίες. Αυτό καταλαβαίνω. Αυτό δουλεύετε αυτή τη στιγμή. Χωρίς να μας πείτε ακόμη τι. Όχι, όχι, θα σας πω. Έχετε πέσει 100%. Μάλιστα. Περιμένουμε. 100% πέσετε. Περιμένουμε. Οι πρωτοβουλίες θα είναι πάρα πολύ σημαντικές στο κομμάτι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στο κομμάτι της αξιοποίησης της αγροτικής γης, στο κομμάτι της οικοδομής, ανεξάρτητα με τις βαριές βιομηχανίες μας όπως είναι ο τουρισμός. Έτσι, αυτό είναι το αυτό. Τα άλλα τρία που σας λέω είναι τα απολύτως καινούργια, στα οποία θα εστιάσουμε πολύ την προσοχή μας ως συντονισμός του κυβερνητικού έργου.